Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Είσαι με διαφορά ο πιο έμπειρος, άρα νομίζω ότι τα λεγόμενά σου έχουν και μια ιδιαίτερη βαρύτητα από τη στιγμή που έχεις τις περισσότερες παραστάσεις από πάρα πολλούς συμπαίκτες σου μέσα στην ομάδα, και θέλω έτσι, μιας και πλέον ολοκληρώθηκε η σεζόν, να κάνεις ένα δικό σου απολογισμό και να μου πεις τελικά πώς βίωσες τη φετινή χρονιά, πώς κύλησε από την αρχή έως το τέλος. Εντάξει, ήταν μια χρονιά πραγματικά δύσκολη από όλες τις απόψεις. Ήταν μια χρονιά η οποία η ομάδα δεν είχε άλλο περιθώριο λάθος. Και όταν λέω λάθος, είναι λάθος να, όχι αν θα έκανε κάποιο στραβό ξεκίνημα, κάποιο κακό αποτέλεσμα, αλλά το να μην πετύχει το στόχο της. Ήταν μονόδρομος και αυτό, όσοι το γνωρίζαμε και από την αρχή, φαντάζομαι και τα παιδιά που μείναμε από, ήμασταν από την προηγούμενη χρονιά, αλλά και τα παιδιά που ήρθανε, το αντιλήφθηκαν γρήγορα. Έχω πει ότι ήταν μια χρονιά η οποία ήμασταν περισσότερο υποψιασμένοι όλοι μας, από το τεχνικό τμήμα, από τους παίκτες, υποψιασμένοι στο τι θα αντιμετωπίσουμε και στο τι πρέπει να δώσουμε. Και καταφέραμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό δυνατό ξεκίνημα, και νομίζω ότι ήταν ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο μας οδήγησε έτσι, ας πούμε, και σε μια, ας πούμε, εύκολη, ουσιαστικά έτσι όπως αποδείχθηκε, ας πούμε, και στο τέλος, άνοδο. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν μια εύκολη. Υπήρχαν δυσκολίες για την ενότητα στην ομάδα, υπήρχαν αλλά δυσκολίες στο ότι εγώ από την προσωπική μου άποψη πώς μας αντιμετωπίζαν από διαιτητές μέχρι και σε ομάδες. Υπήρχε μεγάλη αντιπαλότητα, αλλά παρόλα αυτά η ομάδα κατάφερε και ανταπεξέλθηκε και κατάφερε το στόχο της. Έλεγα στο ξεκίνημα, στον πρόλογο μου, Χρήστο, ότι αυτό το τελευταίο παιχνίδι, έστω και αδιάφορο για τον Άρη, ταξίδεψε αυθημερών στην Καρδίτσα, έπαιξε με μια πειραματική ενδεκάδα, όπως είπα, στο παιχνίδι. Ήταν, νομίζω, η αποθέωση όλης της χρονιάς. Δηλαδή, ο Άρης δεν έδωσε δικαιώματα ούτε στο τελευταίο παιχνίδι. Έκλεισε με απόλυτη σοβαρότητα τη σεζόν. Ακούγονταν πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι, αυτά τα καφενιακά που συνηθίζουμε να λέμε. Αλλά παρόλα τα αυτά, ο Άρης, παρότι ήταν άσχημο φυσικά αυτό για την Καρδίτσα, συναδελφικά αν το δεις, φαντάζομαι δεν μπορεί να μην σε αγγίξει. Αλλά από την άλλη, όλο αυτό έδειξε για ποιο λόγο νομίζω ο Άρης φέτος επιστρέφει στη Σούπερ Λίγκα. Θέλω τη δική σου άποψη. Σίγουρα, εντάξει, συναδελφικά δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, εντάξει, ομάδα. Απ' την άλλη δεν μπορούμε πραγματικά, εντάξει, όσο και αν ακούγεται έτσι γραφικό, ας το πούμε, να βρίσκεις στον Άρη, δεν μπορείς πραγματικά να πας και να δώσεις, ας πούμε, να δώσεις. Καταλαβαίνετε πως το λέω, το παιχνίδι. Πειραματική δεκάδα, εντάξει, σίγουρα μπήκαν κάποια παιδιά που για μένα, κατά την προσωπική μου άποψη, έπρεπε να έχουν πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, μπορούσαν να δώσουν πράγματα μέσα στη σεζόν. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ήρθε ένα πέναλτι το οποίο το κάναν τα παιδιά της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, όποιος αναλαμβάνει το πέναλτι, αν θέλαμε να δώσουμε το πέναλτι, είναι σαν να λέει ποιος θέλει να εκτεθεί. Καταλαβαίνετε, και στην Ελλάδα πολύ εύκολα παρεξηγούμαστε όλοι. Η ομάδα πήγε εκεί να χτυπήσει το παιχνίδι στα αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εκεί να πήγαινε δεν σήμαινε τίποτα. Δηλαδή δεν σήμαινε στο ότι η ομάδα πήγε για να δώσει το χ. Πήγαμε να παλέψουμε να πάρουμε το παιχνίδι όπως όλα τα παιχνίδια. Ναι. Ευτυχώς πραγματικά για μας, γιατί δεν θέλουμε να δίνουμε δικαιώματα και ο κόσμος περιμένει τέτοιες καταστάσεις ώστε να σε μαυρίσει, ας πούμε, συσσαγωγικά. Καταφέραμε και πήραμε το παιχνίδι. Έκλεισε μια χρονιά έτσι όπως την ξεκινήσαμε και θεωρώ ότι και τα παιδιά που παίξαν δείξαν έστω και την τελευταία αγωνιστική ότι μπορούσαν να πάρουν, ξέρετε, το καθένα παιδί να πάρουν λίγο περισσότερο χρόνο συμμετοχής από αυτό που πήραν. Εντάξει, στον Άρη, για να το πάμε και αντίστροφα, Χρήστο, παιδίσουν και την περσινή σεζόν στην ομάδα. Δεν χαρίστηκε κανένας αυτή τη διετία, για να μιλήσουμε αυτή τη διετία που είσαι στην ομάδα. Ναι, δεν θα τολμήσω να πω ότι όπου και αν πήγε, πολεμικά τον αντιμετώπισαν. Όχι φιλικά, το αντίθετο, ίσα-ίσα. Αντιμετώπισε πρωτόγνωρες καταστάσεις και νομίζω ότι εν μέρη το όφιλε και στον εαυτό του. Αυτό ακριβώς είπα και στην αρχή, ότι δεν με χαρέστηκε. Ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, από όλες τις απόψεις, ότι μας αντιμετωπίζανε
πραγματικά το λέω ειλικρινά, ότι και πέρσι αλλά και φέτος εγώ ένιωθα να αντιμετωπίζω τον Άρη σαν μικρότερη ομάδα από αυτή που έπαιζε, για να μην δεν θέλω να λέω για τις ομάδες. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Εχθρικά πέρσι οι ομάδες, εχθρικά και οι διαιτησίες, πολλές διαιτησίες. Και ίσως ήταν και αυτός ένας λόγος που είδαμε και το παιχνίδι έτσι. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα και κάποιες δηλώσεις για το παιχνίδι με τον Καρασκά και ήταν πολύ περήφανος για τα παιδιά που συνεργάστηκαν μαζί τους. Ναι. Όλους που βρισκόταν. Γιατί δείξανε χαρακτήρα μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Πιστεύεις ότι αυτή η πορεία η φετινή, το πώς το διαχειριστήκατε, είναι και μια πρίκα που αφήνει η φετινή ομάδα στην επόμενη και κάποιους πόντους που έδωσε στο πληγωμένο κατά τα άλλα πρεστής της ομάδας με αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, το πρεστής της ομάδας σίγουρα είναι μια βάση, ας πούμε, και μια βάση. Εντάξει, η ομάδα θεωρώ και όλα αυτά τα χρόνια που δεν βρισκόμουν εγώ στην ομάδα, είχε την ταυτότητά της. Δηλαδή πολέμαγε όλα τα παιχνίδια. Είχε την ιστορία της, είχε την πορεία της. Από εκεί και πέρα σίγουρα θεωρώ ότι πρέπει να χτίσει πάνω σε ένα κορμό παιδιών και χαρακτήρων κυρίως, για να συνεχίσει την επόμενη χρονιά. Χαρακτήρων νικητών, χαρακτήρα παιδιών οι οποίοι φέτος δείξαν ότι ξέρετε καταθέτουν δίνουν την ψυχή τους. Και βασικά και αξίας, ποδοσφαιρικής αξίας. Ναι. Εντάξει, είναι θέμα γλυκού, δεν είναι θέμα προπονητή, ο οποίος, ξέρετε, έχει ο καθένας δικές του επιλογές. Ναι. Και θέλει τα δικά του θέλει, εντάξει. Απλά θεωρώ ότι μια ομάδα για να χτιστεί πάνω σε μια σωστή βάση πρέπει να έχει κάποιο κορμό. Ναι. Θα το λέγα. Ήδη μιλάμε πάρα πολύ και μιλάμε και ιδίως από τη στιγμή που ο Άρης μαθηματικά εξασφάλισε την επιστροφή του στη Σούπερ Λίγκα για την επόμενη μέρα. Εσύ που έχεις παίξει σε πάρα πολλές ομάδες και σε υψηλό επίπεδο και έχεις καταγράψει μια πολύ σημαντική έτσι, παρουσία στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την εμπειρία σου, πώς πιστεύεις ότι πρέπει να κινηθεί ο Άρης για να είναι την επόμενη σεζόν στην Super League ανταγωνιστικός και όπως θέλει να τον βλέπει ο κόσμος του? Θα πήγαινες δηλαδή σε ρηξικέλευτες κινήσεις, σε αλλαγές πολλές? Τι ακριβώς, αν σου δινόταν ευκαιρία, αν σου έλεγα για παράδειγμα, Χρήστο, έλα να γίνεις τεχνικός διευθυντής στον Άρη σήμερα και πες μας τι πρέπει να κάνουμε. Κοιτάξτε, όλα ξεκινάνε καταρχήν από το τι στόχους θα βάλεις αρχικά, τι budget υπάρχει, ξέρετε, όλα αυτά παίζουν και τον ρόλο τους. Από την άλλη, έχουμε δει και από την εμπειρία μας, αλλά και εσείς από το χώρο σας, στο χώρο που βρίσκεται, ότι τα λεφτά δεν κάνουν την ομάδα. Πάντα. Ναι. Όπως είπα και πριν, ότι θεωρώ ότι η ομάδα διαθέτει ένα κορμό ο οποίος μπορεί να στηριχτεί και στην επόμενη σεζόν και να θέσει στόχους οι οποίοι είναι μέσα στο πλαίσιο της ομάδας, δηλαδή και στην πεντάδα και ουσιαστικά εκεί που θέλει να κυνηγήσει την Ευρώπη και να χτυπήσει. Θεωρώ έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν, έτσι που λέγω την ομάδα τώρα εδώ και 2 χρόνια, αλλά και φέτος που βλέπω τα παιδιά. Αλλά το βασικό που σας είπα και πριν είναι το τι θέλει να κάνει η διοίκηση και ο προπονητής. Ξέρετε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά μυαλό, ο καθένας θα βλέπει από τη δικιά του γωνία διαφορετικά. Καταλαβαίνετε, για κάποιον κάνετε, για κάποιον δεν κάνεις. Εντάξει. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα και του χρόνου και σε αυτό το πλάνο που ιστορικά έχει δείξει ο Άρης, ότι θέλει να χτυπάει την πεντάδα, να χτυπάει την Ευρώπη, θεωρώ ότι μπορεί μέσα σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, στη Super League, μπορεί να προσφέρουν. Σου θυμίζω, Χρήστο, για να βοηθήσω την κουβέντα μας, την ερώτηση που σου έθεσα, ότι το 2006, όταν ο Άρης είχε επιστρέψει και πάλι, τερμάτισε κατευθείαν τέταρτος. Εξασφάλισε φυσικά τη συμμετοχή του στο τότε κύπελο UEFA ακόμη και σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον τη Super League, με καλύτερες ομάδες και με πολύ καλύτερους ποδοσφαιριστές τότε. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είχαν επεκταράδες τότε, καμία σχέση με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ελληνική Super League τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι γενικά όμως τα λεφτά δεν θεωρώ ότι πάντα κάνουν τις ομάδες. Ναι. Μπορείς, ας πούμε, και με ένα
πιο μαζεμένο budget, αλλά με σωστή διαχείριση και σωστό έτσι scouting θα το έλεγα, μπορείς να κάνεις πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Με διψασμένους ποδοσφαιριστές, και θεωρώ ότι κάποια παιδιά έχουν. Από εκεί πέρα σίγουρα πρέπει να κινηθεί για ενίσχυση, δεν το συζητάμε. Εντάξει, είναι η δουλειά λίγο των παραπάνω. Σωστά, αλλά δεν πρέπει να φορίζουμε το φετινό ρόστερ και να λέμε εντάξει, οκ, okay, αυτοί τους ξεζουμίσαμε που λέμε, τους πετάξουμε στις θυμένες λεμονόκουπες. Είναι κρίμα γιατί τα ακούω πραγματικά φέτος και ξέρετε, δεν είναι καλό να τους βγάζουμε όλους σαν ασαρκή και να το κάνουμε. Πρέπει να σεβαστούμε την πορεία τους, αυτό που δώσανε στην ομάδα και να το ανταμείψουν, θεωρώ. Κάποιοι παίκτες αξίζουν να βρίσκονται στην ομάδα. Σωστά. Κατά καιρούς ακούγαμε ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς ότι η καθημερινότητα δεν ήταν και πιο εύκολη στην ομάδα, ότι υπήρχαν προβλήματα. Είπε σήμερα και ο προπονητής στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη τύπου του ότι υπήρχαν διενέξεις τόσο του ίδιου με τον πρόεδρο όσο και του Μυροφορίδη με τον Καρυπίδη. Γενικότερα υπήρχαν θεματάκια, να το πω έτσι, κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πώς καταφέρατε να μην σας επηρεάσουν, να τα κρατήσετε έτσι τα στεγανά που λέμε στα αποδυτήρια κλειστά και να πετύχετε το στόχο σας? Γιατί προβλήματα, από όσο γνωρίζω και εγώ που παρακολουθώ εκ του σύνεγγυ στο ρεπορτάζ, υπήρχαν μέσα στη χρονιά. Σίγουρα υπήρχαν προβλήματα. Θεωρώ στο 99% των ομάδων, ακόμα και στο Super League, υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Όπως είπα πριν, είναι σημαντικό να χτίζει μια ομάδα πάνω στις σωστές βάσεις. Στις σωστές βάσεις να κάνουν και σίγουρα με μια ποιότητα ποδοσφαιριστών, αλλά και με χαρακτήρα ποδοσφαιριστών. Είμαστε τυχεροί φέτος που η ομάδα είχε καλά παιδιά, είχε καλούς χαρακτήρες. Παιδιά διψασμένα που θέλανε να διακριθούν, θέλανε να διακριθούν μέσα από τον Άρη, και θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο σύν στο ότι η ομάδα κρατήθηκε, δεν βγήκανε πράγματα προς τα έξω. Και όπως είπες εσύ, δεν μας έφυγαν κάποια πράγματα τα οποία, όπως είπα και πριν, από ό,τι ακούω, γνωρίζω ανθρώπους μέσα στο ποδόσφαιρο, στο 99% των ομάδων υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ναι. Βοήθησε μήπως το γεγονός στο ότι, γιατί πάντα βοηθάει από ό,τι ξέρω και από τη δική μου εμπειρία, το ότι η ομάδα, εντάξει, έκανε νίκες, ειδικά στο ξεκίνημα έκανε 7 στα 7. Ναι, δεν το συζητάμε, ναι. Όπως και πέρσι υπήρχαν για τη δικιά μου άποψη τέτοια παιδιά, απλά δεν μας βοήθησαν καθόλου τα αποτελέσματα και δυστυχώς βγάζαμε τα προβλήματα στην επιφάνεια. Τώρα τα προβλήματά μας με τις επιτυχίες, σίγουρα πάντα οι επιτυχίες καλύβουν κάποια προβλήματα, το λέμε, τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Σίγουρα αυτά, σίγουρα οι επιτυχίες, οι νίκες βοήθησαν και καλυφθούνταν κάποια πράγματα. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι πάντα παίζουν ρόλο οι χαρακτήρες των παιδιών. Να σας πω κάτι το οποίο το ζω, ας πούμε, επειδή γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις τα παιδιά. Ήταν σε καλύτερη μοίρα από εμάς, και πήγαν να διαλέσουν. Ουσιαστικά δηλαδή, καταλαβαίνετε, να ξαφνικά στα μέσα της σεζόν γράφαν τα ρεπορτάζ ότι πάει για διάλυση. Εντάξει, οι νίκες τους κράτησαν την ομάδα. Θέλω να πω ότι οι νίκες γενικά μπορούν να σβήσουν πολλά πράγματα. Ναι. Και η επιτυχία, ας πούμε, και η φιλοδοξία, ας πούμε, που έχουν οι παίκτες για το κάτι παραπάνω. Βλέπαν ότι υπερβατάει, θα βγάλουν την ομάδα Super League, ξέρετε. Ναι, σωστά. Και ταυτοχρόνως οι παίκτες αποθενόντουσαν, ας πούμε, και κράταγαν, ας πούμε, κάποιο στο κοινό, ας πούμε, του Ηρακλείου και στους φιλάδες, ότι πρέπει να μείνουν. Ναι. Αλλά γι' αυτό είπα και πριν ότι είναι σημαντικό να μην. Στα παιδιά που βγάλαν την ομάδα φέτος πρέπει να μην το υποτιμούμε. Σωστά, και να τους πιστωθεί το credit της επιτυχίας, μπράβο, αυτό που πέτυχαν δηλαδή. Και είναι σημαντικό, ήταν δύσκολη χρονιά, δεν ήταν εύκολη χρονιά από πολλές απόψεις. Όπως είπαμε πριν, υπήρχε εχθρικότητα και διαιτητικά, αλλά δεν θέλαν τον Άρη δυνατό, γιατί πολύ καταλαβαίνετε κυρίως, εντάξει, μια δυνατή ομάδα δεν την θέλουμε. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε. Και όπως άνοιξε το τέλος, εύκολα. Από εσάς ειδικά και τους παίκτες της περσινής σεζόν, νομίζω ότι, Χρήστο, έφυγε και ένα βάρος που ενδεχομένως ακουβαλούσατε από την περσινή χρονιά, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Εντάξει, εγώ προσωπικά, τι να σου πω, εντάξει, έχουμε κάνει... είπα ότι θα πρέπει να βγάλω τον Άρη, ας πούμε, και θέλω να παίξουμε τον Άρη. Εντάξει, ήταν μια αποτυχημένη χρονιά πέρσι, η οποία δεν την περίμενα και εγώ πραγματικά.
Αλλά εντάξει, ήρθε, έπρεπε να δούμε τα πράγματα όπως ήρθαν και να τα αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, ευτυχώς φέτος η χρονιά κύλησε όπως έπρεπε να κυλήσει η περσινή. Ναι, όντως. Έχεις αντιληφθεί μια μεγαλύτερη συσπήρωση του κόσμου, μια ζεστασιά με την οποία αγκάλιασε πλέον την ομάδα? Βλέπεις το κλίμα να αλλάζει γενικότερα, να υπάρχει μια προσμονή γλυκιά για την επόμενη σεζόν, μια δυναμική σίγουρα που ξυπνάει ξανά? Σίγουρα. Εγώ έχω ξαναπεί ότι σαν αντίπαλος τη δυναμική του Νάρη την έχω βιώσει. Ναι. Την είναι σαν αντίπαλος. Ναι. Ξέρω που βρίσκομαι, ξέρω την ομάδα που είμαι. Ωστόσο, ξέρετε, παιδιά οι οποίοι ήρθαν φέτος στην ομάδα δεν έχουν έτσι αντιμετωπίσει και σαν αντίπαλοι, ας πούμε, τον Άρη. Βλέπουν τεράστια διαφορά. Ναι. Τεράστια διαφορά. Ο κόσμος σίγουρα θέλει να βοηθήσει την ομάδα, περιμένει πώς και πώς την έναρξη του πρωταθλήματος. Διψάει ο κόσμος, διψάει τον Άρη στη Super League και βλέπω ότι η μεγάλη θέλει να βοηθήσει. Θέλει να βοηθήσει είτε με οικονομικά, ας πούμε, και με τα διάρκεια του, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, από ό,τι αφουγκράζομαι στον κόσμο που με σταματάει στον δρόμο. Ναι. Και σίγουρα αυτή η συσπήρωση φαίνεται από όλες τις πλευρές. Ναι. Άρα να περιμένουμε. Θεωρώ ότι να αντιλαμβάνονται και οι προκειδικούντες, οι οποίοι τώρα θα μπορούν να αντιληφθούν, ας πούμε, το μέγεθος της ομάδας. Ναι. Αλλά ήταν δυστυχώς στα χωράφια, δηλαδή ήταν στην αφάνεια. Ναι. Στην αλήθεια, γάμα και βήτα είναι οι κακές κατηγορίες, να το πω έτσι. Ναι. Για σένα πώς κύλησε η φετινή χρονιά αγωνιστικά? Είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτό σου? Ναι, είμαι ευχαριστημένος αρκετά. Σίγουρα, εντάξει, πάντα όλοι. Είμαι ένα άτομο το οποίο είναι πολύ αυστηρό με τον εαυτό μου. Πάντα θέλω να δίνω και να προσφέρω παραπάνω. Εντάξει. Ήθελα να σου πω την αλήθεια να έχω περισσότερες συμμετοχές. Εντάξει, κάποια θέματάκια όμως, εντάξει, σε φέρνουν έτσι σε μια σεζόν. Διάφοροι λόγοι μπορεί να κάθεσαι λίγο στον πάγκο που λέμε. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι είμαι ευχαριστημένος. Εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένος από τον εαυτό μου για αυτό που έχω δώσει στην ομάδα. Ναι, και δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο δικός σου ρόλος πέρα από αγωνιστικός, και το έχω ξαναπεί εγώ και δημόσια, ήταν πολύ σημαντικός μέσα στα αποδυτήρια ως μια φωνή της εμπειρίας. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος όταν χρειάστηκε κάποια στιγμή να μιλήσεις, να πεις δύο πράγματα στη δύσκολη που λέμε, ήσουν αυτός που ανέλαβε αυτό το ρόλο, έτσι δεν είναι? Εντάξει, τώρα σας έχω πει και εντάξει, παλιότερα, ας πούμε, είναι κάποιοι παίκτες, ας πούμε, και φέτος στην ομάδα υπήρχαν παίκτες οι οποίοι δεν έχει να κάνει με την εμπειρία πάντα, έχει να κάνει με το χαρακτήρα και το πώς δείχνεις, ας πούμε, στους παίκτες σου να σε ακούνε, να σε λαμβάνουν. Είχαμε και άλλα παιδιά τα οποία μπορούσαν και βοήθησαν, ας πούμε, σε αυτό το τομέα. Αλλά, ξέρετε, ο δικός μου, δηλαδή αυτό που θέλω εγώ είναι πραγματικά να βοηθάω αγωνιστικά κυρίως, να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ναι. Να βοηθάω αγωνιστικά γιατί είναι και το χαίρομαι, αλλά και θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω, ας πούμε, περισσότερα σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα πάντα είτε θα είμαι αρχηγός είτε θα είμαι, η άποψή μου πάντα θα τη λέω και πάντα θα τη στηρίζω. Mm-hmm. Είτε θα φοράω το περιβραχείο είτε δεν το φοράω, κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Με ενδιαφέρουν να λειτουργούν, ας πούμε, μέσα από φυτήρια κάποια πράγματα σωστά και όποτε χρειάζεται θα λέω την άποψή μου. Γιατί mm-hmm. θεωρώ ότι τα σωστά, όταν υπάρχει υγεία μέσα από φυτήρα, βγαίνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πάντως, για να επιστρέψει ο Άρης πέρα από όπως θέλει να το βλέπει ο κόσμος στη Super League, Χρήστο, εκτός από καλούς παίκτες, αυτό εντάξει, ένα κομμάτι το οποίο θα το χειριστούν οι άνθρωποι που θα το αναλάβουν, πρέπει να βελτιώσει και άλλα και τα άλλα πραγματάκια, έτσι, στην καθημερινότητα της ομάδας. Κοιτάξτε, η ομάδα βρισκόταν αρκετά χρόνια και πριν αναλάβει, νομίζω, ο πρόεδρος. Από σύνδεση στο ορίσιο, οργανωτικά, σίγουρα και μετά από έλλειψη, μετά από τόσα χρόνια δεν υπήρχαν χρήματα, σίγουρα χρειάζονται βελτιώσεις στο οργανωτικό κομμάτι και θεωρώ ότι ήδη ο πρόεδρος τα γνωρίζει αυτά και θεωρώ ότι ήδη θα τα τρέχει, να τα βελτιώσει. Ναι. Σωστά. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία φυσικά. Είναι το ρεπορτάζ της επόμενης μέρας που αφορά και εσένα, διότι το συμβόλαιό σου είναι ένα από αυτά που ολοκληρώνονται, έτσι δεν είναι? Έχεις μιλήσει, έχεις κάνει κάποια επαφή? Τι ακριβώς θα... Ναι, υπάρχουν επαφές. Όλοι υπήρχαν με τον πρόεδρο.
Τι να σου πω τώρα, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι δεδομένο. Ας περιμένουμε τον πρόεδρο να έρθει, να τελείωσε τώρα και η σεζόν, έπρεπε και ο πρόεδρος να κλείσει το προπονητή και θα υπάρχουν και συζητήσεις περαιτέρω για τις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Δηλαδή θα ήθελες, φαντάζομαι, είναι νομίζω... Εννοείται. Έχω πει ότι θέλω να κλείσω εδώ την καρδιά μου. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Θεωρώ ότι έχω κανένα δύο χρόνια ακόμα. Ναι. Να τα... Ναι. Να κλείσει την καριέρα στον Άρη και μετά, γιατί όχι να λάβει και κάποιο πόστο στην ομάδα. Εντάξει, είναι το, ξέρεις, λίγο όνειρο μακρινό για μένα, έτσι το θεωρώ. Γιατί ξέρεις, όσο είσαι ποδοσφαιριστής, κοιτάς λίγο αυτό το κομμάτι. Ναι. Όταν σταματάς, τότε σου μπαίνει σκέψη. Εντάξει, θεωρώ ότι όμως έχω ακόμα να προσφέρω. Εντάξει, παρά τα 35 μου, ναι, που θα κλείσω σε λίγες μέρες, ναι, θεωρώ ότι σωματικά νιώθω καλά και ότι μπορώ να προσφέρω. Εντάξει, αυτό φάνηκε νομίζω και στα παιχνίδια πρέπει που αγωνίστηκες. Ναι. Ναι, όταν θα καταλάβω ότι είναι μια αξιοπρεπή, θα σταματήσω μόνος μου, δεν χρειάζεται να μου πει κανένας τίποτα. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό προτέρημα για κάποιον. Να καταλάβει όταν δεν τραβάνε τα πόδια και δεν μπορείς να προχωρήσεις άλλο, να πεις ότι ήρθε η ώρα να βάλω ένα τέλος. Ναι, σίγουρα. Δεν μου αρέσει καθόλου να λυπάμαι τον εαυτό μου καθόλου. Μάλιστα. Ωραία. Διακοπές περιλαμβάνει το πρόγραμμα τώρα, ξεκούραση. Ξεκούραση κυρίως, γιατί ήταν μια χρονιά δύσκολη για μένα, βέβαια είστε και το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Ναι, να σου ζήσει φυσικά. Και ψιλοζορίστηκα. Και ζορίζομαι, να σου πω την αλήθεια. Θα πάω στην Κύπρο από εκεί που κατάγεται τη γυναίκα μου, να ξεκουραστούμε κάποιες μέρες και μετά εύχομαι να πάνε όλα καλά, να επιστρέψουμε. Μάλιστα. Και εμείς να το ευχηθούμε. Συγχαρητήρια για την άνοδο. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, Χρήστο, και τις επόμενες μέρες να σε φιλοξενήσουμε συνεχίζοντας την καριέρα σου στον Άρη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Yeah.